Έτοιμο το πλατό, πάμε. Θα σου πω, αυτό το θέλουμε. Το μαλλί το θες πίσω, ε. Ναι. Γραφή. Ναι. Κλακετούλα, συνέντευξη, δούκισα, let's go. Αυτό είναι πάντα, είναι στάνταρ. Κλαίω. Ξέρεις πόσο καιρό ήθελα να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Πόσο. Πάρα πολύ καιρό. Θέλω να σε ρωτήσω, ως μήνα υπερηφάνειας, αν συμφωνείς με τον όρο υπερηφάνεια. Η λέξη υπερηφάνεια ουσιαστικά δηλώνει ότι είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε, για αυτό που ουσιαστικά προσπαθεί η πατριαρχική κοινωνία που ζούμε να μας καταπιέσει και να μας δώσει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι κακό. 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 Άρα δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε και αυτόν τον όρο. Ο Γιώργος πόσα χρόνια κάνει drag? 5 χρόνια ακριβώς. 5. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι το drag είναι κάτι το οποίο το έκανα και δεν το γνώριζα από πιο μικρή ηλικία. Και όταν το λέω αυτό εννοώ ότι τις απόκριες π.χ. που ντυνόμουνα γυναίκα. Νόμιζα ότι ντυνόμουνα μάλλον γυναίκα. Έμπαινα πάλι σε ένα ρόλο, γιατί ουσιαστικά το drag σε βάζει σε ένα ρόλο που... Τι εννοώ σε βάζει σε ένα ρόλο? Δεν γίνεσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Εγώ θεωρώ ότι το drag ενισχύει αυτό που είσαι, δηλαδή εξωτερικεύει ακόμα περισσότερο τα χαρακτηριστικά σου. Ο Γιώργος είναι κοινωνικός, γίνεται υπερκοινωνικός. Είναι μια υπερβολή στα ίδια υπάρχοντα. Στα ίδια υπάρχοντα χαρακτηριστικά και απελευθερώνει άλλα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν τα δείχνεις προς τα έξω. Γιατί μπαίνοντας κάτω από αυτή την εικόνα, νιώθεις και εσύ λίγο ότι προστατεύεσαι. Είναι το ίδιο που έχει και μαζί με τον χορό. Ναι. Εγώ βλέποντας εσένα στο show σου που είχα έρθει να σε δω, έχω καταλάβει ότι, ρε παιδί μου, είναι τέχνη. 100% τέχνη. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για το community του drag στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει community. Υπάρχουν σίγουρα πολλές κλίκες. Και friendships μέσα σε... Spill the tea, spill the tea. Ναι, δεν είμαι εδώ γι' αυτό. Όχι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει ένα σωματείο, δεν υπάρχει μια, ας το πούμε, κοινή συνιστόσα που την ακολουθούν όλες. Είμαστε ο καθένας, όλοι καλλιτέχνες, τέλος πάντων, και ο καθένας πορεύεται με τη δική του οπτική, τέλος πάντων, πάνω σε αυτό το επάγγελμα. Πώς αποφάσισες να κάνεις drag? Λοιπόν, θα το πάρω από το σημείο που έβλεπα drag show και βλέποντας τα drag show έγινα μεγάλος fan. Δηλαδή, όπου άκουγα να γίνεται, εγώ πρώτη σειρά να φωνάζω, να ουρλιάζω. Βλέποντας, έρχεται και η σειρά του RuPaul's Drag Race και εκεί πλέον ο ενθουσιασμός μου για αυτό το πράγμα ξεφεύγει. Και αρχίζω και αναρωτιέμαι, μήπως θέλω να το κάνω εν τέλει αυτό? Δεν είμαι απλά ένας μεγάλος φαν του drag? Μου δόθηκε τέλος πάντων η ευκαιρία σε ένα πάρτι μιας φίλης, σε ένα gay club, να κάνω drag. Μου λέει, θα κάνεις drag show στο πάρτι. Και της λέω, μα δεν έχω μαλλιά, δεν έχω μακιγιάζ, δεν έχω τρένα. Μου λέει, αν σταυρώ όλα αυτά θα το κάνεις? Της λέω, θα το κάνω. Κλακετούλα, ultimate interview με τη Δούκισσα, let's go! Έχω μαζί μου την απόλυτη, την ultimate drag queen και προσωπική μου αγαπημένη, Δούκισσα! Καλώς σας βρήκα! Έχεις μπει σε αυτόν τον χώρο και έχει γεμίσει ο τόπος ενέργεια. Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Πολύ καλά, θέλω να μου πεις
Ναι. Γιατί ντούκισσα? Γιατί είναι τίτλος και όνομα μαζί και νομίζω ότι αντιπροσωπεύει τέλεια την περσόνα μου. Δηλαδή το κύρος και το ήθος που πρεσβεύει. Θα μου πεις τα τρία χαρακτηριστικά της περσόνας. Good. Τρία χαρακτηριστικά της περσόνας μου. Λοιπόν, fun, social και... Sexy. Sexy. Τώρα που είπες ντούκισσα, μου έχει έρθει το Duchess και έχω δει το House of Duchess. Ναι, έχω δύο καταπληκτικές κόρες, τη Nicole Nasty και τη Violetta Zador, τις οποίες τις λατρεύω. Έχουμε μαζί το House of Duchess. Θέλω να μου πεις από πού εμπνέεσαι για τα shows. Από τις μεγάλες δίβες, όπως η Κριστίνα Αγγιλέρα. Την Beyoncé. Την παραδέχομαι. Η Έλενα Παπαρίζου. Έλα, Έλενα. Και σίγουρα από άλλες drag queens που έχω ως πρότυπα, όπως ο Τάκης ο Ζαχαράτος, ο οποίος κάνει impersonation drag, τέλος πάντων. Η Πρισσίλα στη Μύκονο. Αγαπημένη μου προσωπικά είναι και η Ρία Νόλη από τις Κούκλες. Μας έδωσε ένα top 3 πολύ δυνατό τώρα. Πάρα πολύ δυνατό. Τα ακούω. Ξέρεις τι απορία έχω, όταν κάνετε ένα show, το έχετε έτοιμο φτιαγμένο και πάει το δικό σου show της ντούκης σας εδώ, ή το show αλλάζει, έχει άλλη θεματική ανάλογα με το χώρο? Είναι ανάλογα με το χώρο, ανάλογα τι θα σου ζητήσουν στο μαγαζί που βρίσκεσαι, ο πελάτης, αν θα είναι κάποιο event, κάποιο party, κάποιος γάμος, γιατί κάνω και γάμους, book me. Subscribe, δεν ξέρω πού. Subscribe, comment, like, αυτά είναι τα πάντα όλα. Αγαπημένο τραγούδι να κάνεις lip sync. Από Christina Aguilera, το Bound to You. Yes, αγαπώ. Σε βλέπω, είσαι κουκλάρα, ultimate, iconic. Τον έκανε πέρασμα, πώς το λες. Αυτό. Δεκαεφτά χιλιόμετρα. Λαμέ, δεν σε ξεπέρασα καημέ. Είναι και λίγο ζωζό σαμπουτζάκι. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ήδη στο drag. Και εσύ είσαι μια look queen. Ναι, είμαι look queen, είμαι hostess queen, lip-sync assassin. Εγώ θέλω να δουλέψω με την ντούκισσα ξεκάθαρα. Θα χορογραφήσω ντούκισσα χθες. Θα χορογραφήσεις ντούκισσα στα Miss Ελλάς Drag Pageant 10 Σεπτεμβρίου στο Ρομάντσο. Σε περιμένω και σένα και όλο τον κόσμο. Θα αφήσουμε link για το event. Βεβαίως. Για να μπορεί ο κόσμος να έρθει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, δηλαδή πόσο μπροστά είσαι ρε ντούκισσα. Όσο μπορώ. Τι θα συμβούλευε η ντούκισσα τον Γιώργο? Θα τον συμβούλευε να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπάει, γιατί το κάνει πολύ καλά, να στηρίζει τα νέα παιδιά. Να μην περιμένει τίποτα. Απλά να δίνει απλόχερα. Αυτό. Τέλειο αυτό. Ναι, αυτό. Αγαπημένη σου εμπειρία σαν ντούκισσα? Λοιπόν, Θεσσαλονίκη Pride 2019. Είμαι ντυμένη ως Άντζελα Δημητρίου στη σκηνή. Ανοίγω το Pride της Θεσσαλονίκης και τραγουδάω με 10.000 κόσμο. Το πια θυσία και απλά έχω απογειωθεί. Έχω απλά απογειωθεί. Κάνει αυτή για σένα. Πού θες να φτάσεις με τον drag, το απόλυτο, δηλαδή να μην υπάρχει άλλο? Ιδανικά θα ήθελα να πάρω μέρος σε διαγωνισμό όπως είναι το RuPaul's Drag Race. Θα ήθελα να το φέρουν στην Ελλάδα και να γίνει εδώ πέρα και όχι να χρειαστεί να πάω στο εξωτερικό. Να γίνει θεσμός το Miss Ελλάς Drag Pageant. Το κάτι μου λέει ότι θα γίνει. Μακάρι. Να συνεργαστώ με μεγάλα ονόματα της καλλιτεχνικής γενικότερα σκηνής. Το όνειρο σε συνεργασία. Ποια ήταν η αγαπημένη συνεργασία που θα μπορούσες να κάνεις? Είμαι εδώ για να δημιουργήσουμε κάτι από το μηδέν με οποιονδήποτε θελήσει. Τα βλέπω, έχω... Είμαι έτσι. Δικό μου είναι το καναλιά σου, κανονικά. Συγγνώμη. Τρελαίνομαι να σε βλέπω, δεν αντέχω, πρέπει να χορέψουμε τώρα.